Κούρσα ανόδου με το ελαιόλαδο ανακυλό να σπάει το φράγμα των 5 ευρώ το κιλό, ακολουθούν συνεταιρισμοί της Ιτίας. Με πρώτο το συνεταιρισμό της Άκρου, το χρυσάφι της Κρήτης έφτασε τα 5 ευρώ και 16 λεπτά, την ώρα που η παραγωγή βρίσκεται στο απόγειό της. Ξέρουν ότι έχουμε ένα ποιοτικός άριστο προϊόν, οπότε πρέπει να πληρωθεί. Προσπαθούμε κι εμείς να πιέσουμε όσο δυνατόν περισσότερο για το καλύτερο δυνατό για τον παραγωγό, με αποτέλεσμα και για τον συνεταιρισμό. 5 ευρώ και 10 λεπτά παίρνει το κιλό το ελαιόλαδο ο συνεταιρισμός Σταυρωμένου. 5-10, ναι. Έχω τιμή αυτή τη στιγμή 5-10, το οποίο θα το ανακοινώσω στους παραγωγούς. Δεν ξέρω ποιοι θα θέλουν να κόψουν, αλλά όταν βλέπουν τη τιμή να ανεβαίνει ανά 5 λεπτά, 2 λεπτά καθημερινώς, είναι και αυτή τη στακτική, λέει, γιατί να μην πιάσουμε την ανώτερη τιμή. Η τιμή που έχουμε για τον παραγωγό είναι στα 4,94 βάση 0,3 και μετά μείωση ανά 3 λεπτά αναγραμμή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Γιάννης Μαζωνάκης, τέτοια χρονιά έχουν να ζήσουν πολλά χρόνια τώρα, ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή, αντίστοιχοι μπορούν να θυμηθούν μόνο στη δεκαετία του 90. Σε ευρώ δεν το θυμάμαι, θυμάμαι σε δραχμές, τότε το 1240-1270, κάπου εκεί το 91, αν θυμάμαι καλά. Πάντως η κούρσα ανόδου στην τιμή δείχνει να έχει μπερδέψει τους παραγωγούς, που βλέποντας συνεχώς να ανεβαίνει, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, περιμένοντας ίσως και μεγαλύτερη τιμή, με τον κύριο Μαζωνάκη να εξηγεί ότι για το λόγο αυτό και προκειμένου να υπάρχει μια σταθερή ροή, επιβάλλεται κάπου η τιμή του ελαιολάδου να σταθεροποιηθεί. Έτσι όπως δείχνει η αγορά, κανένας δεν ξέρει, αλλά θέλουμε κάπου να σταθεροποιηθεί, γιατί όσο δεν σταθεροποιείται, είναι διστακτική και η παραγωγή. Και γίνεται αυτό το πράγμα στην αγορά, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό που γίνεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανωδική τάση. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει όμως. Πάντως όσοι είναι η αισιοδοξία για το ελαιόλαδο, άλλος τόσος είναι και ο προβληματισμός για την ελαιοσυλλογή, που λόγω έλλειψης εργατικών χεριών πηγαίνει αργά. Είμαστε στην περιοχή της Ιτίας και αυτή τη στιγμή εγώ και ο αγαπητός μου φίλος από εδώ, ο Μύρον, που ραβδίζει εδώ, βασανιζόμαστε για την ελαιοσυγκομιδή. Ναι, είμαστε μέσα στο λιόπιτο εγώ και ένας εργάτης, το οποίο είναι φιλότιμος ο άνθρωπος και το δουλεύουμε όπως παλιά η πρόγονή μας, από ήλιο από μέρα σε μέρα, από νύχτα σε νύχτα. Ξεκινώντας όπως επισήμανε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Σταυρωμένου από το ξημέρωμα και φτάνοντας μέχρι το Σούρουπο, επιχειρούν να μαζέψουν ό,τι μπορούν, προκειμένου στο τέλος να μην μείνει πάνω στα δέντρα μεγάλη ποσότητα αμάζευτου ελαιοκάρπου.